πίσω από τη γραμμή. Ο Γκαρσία είναι μπροστά ακριβώς στους παίκτες της φυλής που θα εκτελέσει. Τι είπα αυτή εκεί κάτω. Είναι πίσω από τη γραμμή, δηλαδή είναι προς την εκκλησία. Όχι, τι είπα, το πόρισμα ποιο ήταν. Λοιπόν, αυτή είπε λοιπόν ο Βαρούχας ότι καλώς εφόσον ήταν μπροστά και ενοχλούσε τους παίκτες του Θρασίβουλου, καλώς δόθηκε η πρώτη κάρτα. Έχω να πω το εξής, όταν έχετε στέντρα πρέπει να αλλάξει μπάλα μεταξύ δύο, να αλλάξει δύο φορές. Ο παίκτης του Θρασίβουλου χτυπάει την μπάλα απευθείας πάνω στον Γκαρσία και πηγαίνει λοιπόν να τον διεσδύσει και του δίνει και την κάρτα. Υπάρχει το εξής διπλό. Πρώτον, ότι ο Δάρλας είναι πίσω μέσα στην εστία, δηλαδή είναι από το κέντρο και προς την πλευρά του Θρασίβουλου. Άρα κανονικά ο Νταλούκας στην ώρα έπρεπε να τον βγάλει και τον Κάρπα και τον Δάρλα. Και δεύτερον, έπρεπε να αλλάξει μπάλα οι δύο παίκτες του Θρασίβουλου και μετά να δώσει την μπάλα. Πάσα να δώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν έγινε διπλή καταστρατήγηση των κανονισμών. Είναι φοβερό που άντε ο Νταλούκας εκείνη ώρα για τον οποιοδήποτε λόγο δεν στις κάρτες. Είναι φρικτό αυτούς που πληρώνουν όλοι μας τα δικά μας χρήματα να βγάζουν αυτόν τον καθηγητή διαιτησίας που πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ πώς υπάρχουν τόσοι καθηγητές διαιτησίας. Άλλο για την Ελτρία, άλλο για τον Αλφα. Του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, συγγνώμη, παλέμαχοι ήτανε. Όχι. Σήμερα έκανα τη Λάρισα. Είναι ο νέος τρόπος. Να σου πω κάτι πάντως, παλικάρι μου, για να ξέρεις. Ειδικά ο Βαρούχας και ο κάθε Βαρούχας που βγαίνει εκεί. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσω λίγο. Να απαντήσω λίγο. Απαντήστε σε εσάς, δεν ξέρω. Με συγχωρείς, παλικάρι μου, εσείς που είστε παραγωγοί και δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί να σηκωθεί τώρα ο παλέμαχος του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή να πάει μόνος του, παιδιά. Πρέπει να καλεστούν έτσι. Ναι, πρέπει να κινηθούν όλοι. Δεν πρέπει υπάρχει. Άλλο το θέμα, για το θέμα λίγο. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις τον Βαρούχα. Να πω λίγο κάτι. Αγαπητέ μου, το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι ο Βαρούχα σου λέει σήμερα το χέρι ήταν σχεμένο, στο επόμενο παιχνίδι σου λέει δεν ήταν σχεμένο. Προφανώς. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Συγγνώμη, στην Ε3 κάποτε βγάζουμε τον κύριο Ζάβαλο. Τον κύριο Δόβελο. Τον πέρασε με τον Κωνσταντίνο. Ιωάννη Δόβαλη. Με τον Ζάβαλο. Ζάβαλη την τρέλα. Κάποτε βγάζουμε τον κύριο Ζάβαλο. Αλλά το Δόβελο. Τώρα δεν τον βγάζουμε ούτε αυτόν. Βγαίνει ο Δόβελο. Πού βγαίνει, δεν τον είδα. Στην Ε3. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Έχουμε το Δόβελο τότε. Εντάξει. Ιωάννη Δόβελο. Για χαρά. Άρα έχουμε και εμεί το δικό μα. Όταν λοιπόν έχει κάμερε και μπορεί να Βαρούχα και οποιοδήποτε από εκεί πέρα να βλέπουν αυτή πραγματικά και δεν υπάρχει ένα ο οποίο να πει τα πράγματα στο σύντομη διάσταση, αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί λοιπόν τρεχόμαστε μεταξύ μα εκεί πέρα για τα αφεντικά κτλ. Λοιπόν, αύριο που είσαι εσύ ο σωστό ο δημοσιογράφο, ο οποίο έχει άποψη, νομίζω καλά θα να τον ακούσουν το δικό σου το λόγο και στην Αθήνα. Αυτό πήρα να σου πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι. Έτσι, αδερφό, σαν δημοσιογράφη, να πείτε παιδιά, γιατί σα ακούω χρόνια και σαν τον Κόκκινο, μία φορά ότι ομάδε Θεσσαλονίκη πρέπει να κερδίζουν και του διαιτητέ. Και το από πίσω για να πάνε κάτι. Κάτσανε ποτέ στο ίδιο τραπέζι. Δεν το είπατε ποτέ όμως. Δεν το είπαμε ποτέ. Πολλές φορές ο Ντούλιν που τσιρίζει και φωνάζει, σε αυτό μπορώ να πω. Παιδιά, εγώ δίκιο. Κάτσανε ποτέ ο Σκόρδας, ο Γοράκης και ο Ρέμος. Εκάζονται. Εγώ νομίζω πως θα το λέω από την αρχή. Κάτσανε ποτέ στο ίδιο τραπέζι. Συγγνώμη λίγο. Όταν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να φωνάξει και ο Άρης και ο Ηρακλής και το αντίστοιχο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρέπει να αλλάξει ποτέ τίποτα. Θα είμαστε τα κοροϊδάκια, πάρτε χαμπάρι κάτι. Το 76 όταν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πέσει β' εθνική, με ψήφο του Ολυμπιακού, έμεινε στην α' εθνική. Εδώ, αν μπορούμε να βγάλουμε το μάτι του άλλου, θα το κάνουμε. Από τον κύριο Χούλη δεν ήταν κάτι τέτοιο στο Χαριλάου, κύριε Κόκκινε. Μην την ξύνει αυτή την πληγή. Την ξύνω. Μην την ξύνει αυτή την πληγή με τον Χαριλάου. Σα πήρε στο λαιμό του κύριου Χούλη. Τώρα ο Καλαμπάκα ήταν εδώ που έβαλε τον κόλλο. Ένα το Ηρακλή και πήρε ο Ολυμπιακό το πρωτάθλημα. Ρώτα τον Ραπτόπιο και έγινε το παιχνίδι. Επόμενη, ναι. Γεια σα. Καλαμπάκα. Καλημέρα. Τον είδαμε τον άνθρωπο. Σε όλου, παιδιά, γεια σα. Ράβει καταρχήν συλληπιτήρια, ρε. Εντάξει, βρε. Απλά επειδή δεν μπορεί να ζήσει αυτό που ζούμε όλοι εμεί. Εκτό από σένα. Για μένα λε. Ναι. Να ζήσω τι, φιλε. Δεν έχει συνέστημα, ρε φιλε, οπαδού. Τι έχει? Δεν έχει συνέστημα, οπαδού. Οπαδού συνέστημα δεν έχω, σωστό. Έχει, αλλά εντάξει. Όχι. Τι έχει, ρε, για τα λεφτά δεν έχει, ρε. Δεν το πιστεύω, εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Πολύ. Για τα λεφτά, ναι. Πάντω, εσύ είσαι οργανωμένο οπαδό. Ορίστε. Είσαι οργανωμένο. Όχι. Όχι. Γιατί πολύ οργανωμένοι οπαδοί έχουν και αυτοί συνέστημα. Έλα, ναι.
Ακούς. Για ποιους λες. Παλιά. Όταν θα κάνεις δείγμα στον όταν θα κάνεις τηλεόραση κάτι, ναι. θα ονομάζεις. Παρακαλώ. Αν θα σου ονομάζεις. Παρακαλώ. Γιατί διαφωνείς, φίλε. Κάτι μπατατούδες εκεί. Εγώ, φίλε, σε όσους συνδέσμους ήμουνα. Ναι. Ναι. Σε αυτού που ήμουν εγώ και τα διαστήματα που ήμουν δεν έτυχε. Τα άλλα διαστήματα. Δεν έτυχε. Εσύ που το ξέρει, φίλε, δεν έτυχε. Δεν έτυχε, ρε φίλε. Γιατί εντάξει. Καλά, α μην την πιάσουμε αυτή την πληγή. Α μην την πιάσουμε την πληγή αυτή. Πάρα να απαντήσει το παλικάρι. Να απαντήσει το παλικάρι. Τα περισσότερα χρόνια που ήμουν σε συνδέσμου, γιατί κάποια χρόνια δεν ήμουν κιόλα, έτυχε να είναι ο Πάκο σε πολύ φθηνούσα πορεία. Δεν υπήρχε, φίλε. Δεν γινόταν τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Όταν ήρθε ο Πατατούδη, πε μα τι γινόταν. Άσε τώρα τη φθήνουσα πορεία. Γιατί ο Παντελάκης και ο Βουλινός δεν βοηθούσαν την κατάσταση. Υπάρχουν πολλά γνήσια, παιδιά μου. Το ξέρω. Πάμε και τη γνήσια. Μιλάει για λεφτά αυτό σε μένα. Πάμε στον επόμενο. Να μιλήσουμε για μπάλα, ρε. Να μιλήσουμε. Δεν το γουστάρω τον Κλάους μέσα, ρε. Σε μάτς που θέλω να το πάρω, δεν το θέλω τον Κλάους, ρε. Τον Κλάους. Ναι, τον Αθανασιάδη, ρε. Γιατί. Γιατί δεν Αθανασιάδη, ρε, φίλε. Δεν είναι. Ποιον έχει. Καταρχήν περίμενε. Ποιον έχει. Κάτσε, ποιο μιλάει. Εγώ με λέω Τρέγια. Sorry, δεν σε είδα εκεί. Ποιο θες, ρε φίλε. Ποιο θέλω. Δεν θέλω, ρε φίλε, ένα 18χρονο. Ρε μεγάλε, όταν λες δεν θέλω, πρέπει να έχεις και μια εναλλακτική λύση από πίσω. Ναι, ρε φίλε. Ποιο θα ήταν Αναστασάκο. Που... Έπαιξε ο Αναστασάκο στον Δρασίβουλα. Δεν έκανε τίποτα. Λέγαμε, ξέρει το γήπεδο, θα κάνει, θα δείξει ράνι. Το δίνει να παίζει. Θέλω να πω ότι γενικώ δεν θέλω, ρε φίλε, άτομα σαν τον Αθανασιάδη να παίζουν στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Γιατί. Εντάξει. Δεν θες δηλαδή γιατί παίχτη. Γιατί δικιά μου την καμπούρα δεν άμαζα τους να παίζει δηλαδή, μπάλα. Δηλαδή δεν θέλεις παίχτη ο οποίος είναι 18 χρονών τον κάνεις κεφάλαιο. Δεν θέλει λέ. Ρε φίλε, στη δικιά μου την καμπούρα θα μάθει να πάρει το μάτσο στο Στρασίβουλο. Τι πράγμα. Στη δικιά μου την καμπούρα θα μάθει να παίζει μπάλα. Τι λες, ρε φίλε. Εντάξει, καλά. Ο άνθρωπος ξέρει 100 κιλά μπάλα. Έλα, σταμάτα και στην ξέρει 100 κιλά μπάλα. Σκόρερ είναι, σταμάτα, μην μπερδεύεις. Σταμάτα, εγώ πήγα και τον εγώ τον έβλεπα και στους νέους που έπαιζε. Εντάξει. Μικρούς. Και εγώ πήγα τον επόμενο. Σε παρακαλώ τώρα. Νίκο, φεύγεις. Επόμενη γραμμή. Πού να φύγει. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στους κυρίους και στις κυρίες. Τι έγινε, βουβαμάρα. Κλείστο, κόψτο. Σιγά, ρε άντρας. Σιγά. Ο επόμενος. Μείνει σε βαρβατήλα το στούντιο. Σιγά. Ο επόμενος. Σιγά. Για οποιονδήποτε το έλεγε αυτό. Για βαρβατήλα το στούντιο μείνει. Σιγά. Για οποιονδήποτε και να το έλεγε. Κατούρα και λίγο, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά. Λοιπόν, έλα, φίλε, λέγε. Θα μας πηδήξει κιόλας. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Τι χάλια είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, τι χάλια είναι. Γιατί χάλια, ρε φίλε. Για την ομάδα μου, ρε παιδιά. Εσύ στην Ευρώπη δεν θέλεις. Την Ίντερ κέρδισες, ρε φίλε. Τι θες τώρα. Κάτσε τώρα 10 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και να πανηγυρίσεις που κέρδισες την Ίντερ, φίλε. Συνέχισε, ακούμε. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά μας το χαλάει. Άμα μπορεί να φτάσει τελικό του Champions League και δεν πάρει πρωτάθλημα, σε πειράζει. Το πειράζει, ναι. Καλά, τώρα τι λες να φτάσει. Σε πειράζει. Άξε, δεν με πειράζει καθόλου. Τότε. Καθόλου. Ο κόκκινος, φίλε, επειδή πιστεύει πολύ στον Θεό και στον Χριστό, έχει δει θάλασσες να ανοίγουν, ψάρια να γίνονται από 2-8 τόνοι και νομίζω ότι αυτά γίνονται και στην πραγματικότητα. Champions League το Παναθηναϊκό. Καλός άνθρωπος είναι. Εγώ θέλω και χρόνο απλά να βγω Champions League. Κατάλαβες. Αυτό θέλω. Ο Χριστός περπατούσε πάνω στη θάλασσα. Να σου πω και ακόμα. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. Ρίξε τον Δημήτρη. Λέγε. Να σου πω και ακόμα ένα πράγμα και να σε κλείσω. Σταμάτα. Τι γίνεται. Να πω στο μωρό μου τη Νίκη ότι την αγαπώ πάρα πολύ, τη λατρεύω. Αγαπάει ο άνθρωπος. Το κόκκινος αγαπάει. Καλά. Μετάει όταν αγαπάει. Μόλις θα σου γίνει τριμμένη πάει να της το πεις. Να την πεις, άκου φίλε, να την πεις ότι την αγαπάς, να την πάρεις 20 χρόνια, να την φορτωθείς στο σπίτι. Να σου κάνει 2-3 παιδιά. Να μην σου κλαίνει τα σόβρα. Να κατέβει το βυζί της μέχρι τα γόνατα. Πώς μίλας έτσι. Εκεί να σου αρρωστήσει. Ναι, να πάει να αφήσει την τουαλέτα καλιά. Έχει πει 100 φορές. Σταμάτα, ρε, σηκώ, δεν ξέρεις εσύ 40 χρόνια με τη μαμά σου. Εσύ 40 χρόνια με τη μαμά σου, μεν. Σταμάτα, μην κοιτάξει. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Να την πιάσει καμιά διάρκεια που και μετά πρέπει να ήταν η κοπέλα. Πες ότι την αγαπάς μετά. Αυτό το ωραία κοπέλα, πώς είπε, τη φλίπ. Βρες εσύ μια ωραία
Βρες και εσύ μια αναπαραίτητη. Στο πρώτο κοιλιά. Τι να με πεις. Στην πρώτη συνάντηση στο κάτω από τη Βικτόρια. Στην πρώτη συνάντηση στο κάτω από τη Βικτόρια που το γνώρισα. Ήρθε ρε παιδιά με λαδί, το θεό του. Μουσταρδί παντελόνι, λαδί κάλτσα και βυσσινή σκαρπίνη. Και βλέπω το κοριτσάκι σαν να κρύβεται τον ένα δίπλα του και από μακριά όπως πήγε να πάρει καρά. Λέω κανένα γύφτο στο κόρι του. Η Ιφηγένεια πα και. Αυτό ήταν ρε. Στα νιάτα του Μουσταρδί παντελόνι. Ναι, εγώ είμαι ιδιότυπο στον τύχημα. Μουσταρδί παντελόνι. Ναι, η Ιφηγένεια πα και στα νιάτα φορούσε γυαλιά ξυγονοκόλληση. Σιγά σε είδε να πούμε. Σαλιαμούτρα. Σιγά βρε τα βρίδι, Νίκο. Βρε πόντο μιλά κόλο μα τη βάτσα. Όλοι ομορφά. Όλοι οι γόηδες εδώ πέρα είμαστε μαζεμένοι. Πόντο, με το σάντουι στο χέρι μιλάς με το κοτόπουλο. Μαζέψτε τα βρύδια. Μην την πατήσετε όλοι τώρα, προσέξτε. Επόμενη. Έλα φίλε. Πόντο. Καλημέρα. 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 Την αγαπάει λέει. Φορτώστε 10 χρόνια. Έλα φίλε, ναι. Η πιο μάγικη συμβουλή έδωσες. Πώς. Η πιο μάγικη συμβουλή έδωσες. Συγχαρητήρια. Τι να πούμε. Για ποια μιλάς. Για αυτό που είπε για τις γυναίκες είναι. Να ξέρει ο κόκκινος από τις γυναίκες. Ποιο γυναίκα νιώθει στη ζωή του. Ο Μαγουλίδρας. Τη γυναίκα του και την κόρη του. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όταν πηδούσε με ο κόκκινος έψελνε. Μίλες τέτοια. Όταν πηδούσε με ο κόκκινος. Ναι, έκανε άλμα εσύ του. Έκανε άλμα εσύ του στο 79ο. Ο κόκκινος. Ο κόκκινος το παλικαράκι. Ναι, ακούς. Ο κόκκινος. Θα φάει φάπακ. Με τον πάτερ Παναγιώτη σε ένα σαράβι. Κατάλαβε. Τι θέλει. Λέγε ναι. Θέλω να χαιρετήσω όλα τα παιδιά. Ναι. Και ειδικά εκεί τον Τρέγκα Γατίνη και ο Κυπάρης και ο Τρούλη και εκεί και όλα τα παλικάρια. Εγώ είμαι ο Ιγνάτιος, ο παδός του Ολυμπιακού. Ιγνάτιος. Ναι, 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 θα είναι πιο σεβοσμιώτης. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο με το παλικάρι και τον Περιπτερά. Ο Περιπτεράς. Έμεσα. Συνάδελφοι, μην βριστείτε για τα οπαδικά. Όχι, δεν βρίζω, δεν βρίζω. Θα είστε κόσμοι. Όχι, έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση με τον Ιγνάτη, δεν έχουμε βριστεί. Ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά. Ναι, ραδιοφωνικά, ναι. Λοιπόν, να πάρεις παράδειγμα από το φίλο σου, γιατί είσαι μεγαλύτερος σου παδός από το φίλο σου, τον Τρίγκακη δεν είσαι. Και ούτε από τους άλλους τους διπλανούς. Ο οξυδιόμετρο δεν υπάρχει. Δεν μου λες, Ιγνάτη, εξ αρχής να σου κάνω μια ερώτηση. Ένα-ένα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ιγνάτη. Να μου κάνεις, ναι. Θα απαντάω σε αυτά που ρωτάς, θα κάνεις μονόλογο. Μονόλογο. Σε ρωτάω. Την άποψή μου πήρα να πω εγώ. Έτσι δεν κάνεις εσύ όταν έβγαινε στην εκπομπή. Μιλάς ένα τέταρτο. Να απαντάω σε αυτά που λες, ρωτάω. Ναι, να απαντάς. Λοιπόν, το ποιος είναι πιο μεγάλος παοξής, σε μένα δεν μετράει και δεν υπάρχει. Για μένα έστω και 10 φράγκα 20 να ξόδεψες. Ναι, η απειλή που κολούσε όμως για το παλικάρι δίπλα σου που δεν προκάλεσε σε τίποτα. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Προκάλεσε ρε Ιγνάτη. Συγγνώμη λίγο, να απαντήσω θέλεις. Ναι. Όταν μες στη Θεσσαλονίκη γυρνάς και λες σε μια πόλη η οποία αποτελείται από οξύδες Αριανούς και Ηρακλειδής. Τι λες, Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς. Γυρνάς και λες αυτό που είπε ο Ηρακλής. Τρέκα, επειδή δεν ήσουν εκείνη τη στιγμή μπροστά, δεν ξέρω πώς θα μέσα καλά να φτιάξω εγώ. Μέσα ήμουν, εδώ. Το παιδί είπε, τον είπε ο άλλος ότι είσαι άμπαλος και ότι δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις τι γίνεται. Άλλο αυτό που είπε ο Ηρακλής. Εγώ περίμενε και λέω αυτό, δεν είσαι φίλαθος, αυτό είπε. Και ήρθα λέγε με τον Κασκόλ. Και βρέθηκε στοιχεία, αυτό μου είπε. Στην τηλεόραση λες ναι, αλλά δεν σου είπε ότι το Κασκόλ το έβγαλε. Αυτό είπε. Δεν είπε ούτε να προκαλέσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά ο Περιφερειάς. Ρώτα τον τώρα, ρώτα τον τώρα, το Κασκόλ γιατί το έβγαλε τότε. Καλά έκανε και το έβγαλε. Γιατί? Πόσες φορές. Καλά έκανε και το έβγαλε. Γιατί, ρώτα τον, γιατί. Γιατί πήγαν αθλητικά αυτά, όπως και περνούσαν και τα μηνύματα που τα βλέπαμε από κάτω. Αυτό δεν είπα ότι ήταν λάθος. Μα το λέω, παιδί μου, ζωντανά. Δεν ήταν λάθος. Τι ήταν πρόκληση να έρθει το Κασκόλ. Δηλαδή, να γίνουν οι μαγκούδες για τον Κασκόλ. Το θέμα είναι άλλο. Ο Περιπτεράς δηλαδή, με ποιο αυτό ας πούμε βγαίνει και λέει να κάνει. Εμείς κοιτάξτε Περιπτερά, επειδή και εγώ Θεσσαλονικιός είμαι και είμαι γέννημα Θρέμα και κάποτε με αποκάλεσες κάπως. Ξέρεις εσύ πώς. Όπως αποκάλεσες και εσύ τους πόντιους. Και αποκάλεσα μετά εγώ εσένα προσωπικά γιατί δείχνει την πρόκληση. Αποκάλεσες τους πόντιους κάπως Ιγνάτη. Άκουσε να δεις. Μη βασίζεσαι στο λαό και στα αλάνια του ΠΑΟΚ. Να βασίζεσαι στις πλάτες σου και στα χέρια σου.
Εντάξει. Φιλαράκο, ρώτα τον Τρέλια δίπλα μου. Να κάνει ο ρώτα, Ιγνάτη, να σε καλά. Ιγνάτη, να σε καλά. Ιγνάτη, να σε καλά. Προσωπικές αντιπαραθέσεις. Όχι, όχι. Και ο Περιπτεράς και ο Τρέλιας και τα Παόκια, να σε πληροφορήσω εγώ, ότι δεν πάνε μεμονωμένα, δεν πάνε σε μεμονωμένο. Τουλάχιστον σε μένα, όταν πήγαν κάποιοι να ορμήξουν, ξέρω εγώ, σε ένα μάτι στην Τούμπα, ξηγηθήκανε πολύ ωραία. Δηλαδή δεν πάνε, ξεχνά. Δεν είμαστε λέει 50 άτομα βαράμε έναν και να κάνουμε μανούρα σε έναν. Τουλάχιστον, τουλάχιστον σε μένα. Σε αυτή τη φάση που μιλάς. Τουλάχιστον σε μένα. Σε αυτή τη φάση που πήδηξα όλες τις κερκίδες για να προλάβω να έρθω να σε γλιτώσω. Ναι, γιατί όχι ότι είσαι φλόρος, αλλά όταν σε ομάνε 50 και να πω και κάτι τέτοιο. Είδες λάθη που κάνεις, τι το σώζεις. Να πω και κάτι τέτοιο. Η αντιπαράθεση και δεν κάνει τώρα σε εκπομπή, αλλά ο Ιγνάτης εκείνη τη μέρα μίλησε πάρα πολύ άσχημα για τους παοξίδες και εγώ πειράχτηκα. Και πάλι μετά από καιρό λέω ότι αν κάτι είπα που τον πείραξε προσωπικά, εγώ συγγνώμη. Σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά ναι, αλλά δεν μπορείς να μιλάς έτσι για το λαό. Περιμένει ο κόσμος γραμμές. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Δεν μπορώ να γελάσω, πουλάει το χέρι. Όλοι κάτσε πονάει μόνο και εσένα το πόδι του. Δώσε καμιά σκόψη στο ρεύμα. Δώσε και σημεία. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Είμαστε καλά. Πολύ καλά. Είμαστε μια εύθυμη παρέα. Αυτό είναι. Έχετε μαζευτεί όλοι και εκεί κιόλα. Λίγο πιο δυνατά. Μαζευτήκατε, λέω, όλοι κιόλα. Σήμερα δεν είπε κανεί. Εγώ να αφήσω Άρη, να αφήσω πάω να πάω πιο κάτω. Δεν μου λες ποιο είναι ο πρωταθλητή στη διαιτησία φέτο, ποιο είναι. Πρωταθλητή στα σφυρίγματα. Ναι. Φέτο. Ο Πανθρακικό. Με διαφορά ο Πανθρακικό. Το είδες το πέναλτι που δεν έδωσε σήμερα. Παθρακικός. Μόνο το πέναλτι την προηγούμενη αγωνιστική με σένα γκολ έβαλες και... Το πέναλτι που δεν έδωσε τον Όφη, το είδες. Το είδα. Επειδή δεν έβγαλε αίμα, έτσι δικαιολογήθηκε. Με Ξάνθη, με Πανσεραϊκό, με Όφη. Με Ηρακλή. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό, ξέρεις. Συγγνώμη λίγο. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό, ξέρεις. Ποια ομάδα αγαπάει πολύ τον Πανθρακικό. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Όσο αγαπάει ο Παναθηναϊκός τον Όφη. Κοίταξε, αλλού είναι εκείνο, άστα, μην το συζητήσουμε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Μην το συζητήσουμε, δεν είναι εκεί πέρα. Εγώ... Συμφωνείτε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν το ξέρω. Ραπτόπουλε συμφωνεί γιατί κέρδισε ο Πάου. Να σου πω κάτι. Δες, για να μην λέμε, δες ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στο καινούριο το γήπεδο του Πανθρακικού και δες γιατί πρέπει να μείνει η ομάδα και έχει αυτά. Μακάρι να μείνει στην κατηγορία. Ούτε κρίνομαι κανέναν. Το θέμα είναι ότι αν μείνει ο Πανθρακικός, γιατί όμως πάντα πράγματα πέφτει ο Ηρακλής. Αν μείνει ο Πανθρακικός, δεν πέφτει ο Ηρακλής, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πέφτει. Ο Πανθρακικός έμεινε 18 βαθμούς. Οι Αργιανοί έλεγαν δεν πέφτει. Ο Ηρακλής δεν πέφτει, ό,τι και να κάνετε. Παλαιοσκοπείτε η εκπομπή. Έτσι λέει. Μετά πει ο Κολοάδος. Ο Σφάλο. Σφυροκολάδος. Ανεβαίνει ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος ανεβαίνει. Ο Ατρόμητος ανεβαίνει. Ο Παζιάν ανεβαίνει. Το τρίτο ψάχνει. Και η Καβάλα ανεβαίνει. Ψάχνει τον τρίτο. Σίγουρα δεν ανεβαίνει ο Ιωνικός. Οι δύο οι άλλοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή από τη μέση και πάνω. Ναι, Καβάλα θα ανέβει, φίλε. Καβάλα. Μόνο χρόνο να έχουμε πάλι πούρα στις δηλώσεις. Θα σφαχτεί. Θα σπαχτεί ο Μπέος με το ψωμιάδι, θα γίνει σαν παλιά. Όπως και πέφτουνε Θρασίβουλο, Σόφι και ψάξει τον άλλον. Και Κέρκυρα παίζει, ανεβαίνει πολύ. Έτσι είναι. Αλλά απ' τη μέση και πάνω. Αυτό το βγήκε αυτό. Με το όνειρο θα πει. Πανθρακικό βλέπεις. Όχι, Πανθρακικό θα μείνει. Όφι. Τον Όφι θα τον κρατήσουν. Να σου κάνω μια έξυπνη ερώτηση. Καλαμαριά προλαβαίνει να σωθεί. Προλαβαίνει να σωθεί. Άμα πάρει, αν φωνάξουν τον Μαυρόπουλο πάλι εκεί να κάνει τον γενικό αρχηγό της ομάδας, σώθει την Καλαμαριά. Καλαμαριά δεν σώθηκε με τίποτα. Άμα φέρουν τον Μαυρόπουλο πίσω στην Καλαμαριά, σώνει την Καλαμαριά. Στο διάλειμμα μιλούσε με τον Μαυρόπουλο και του λέω. Δικό σου αφεντικό είναι, δεν δικό μου. Δεν αφεντικό. Εμένα φίλο μου. Η Καλαμαριά θέλει να μείνει από τώρα στα αριστεχνικά θα πέσει. Από τη Β' Αθήκη δεν πέφτει η Καλαμαριά. Ένα μήνα από τώρα. Α συνεχίσει. Καλαμαριά πέφτει, άνετα πέφτει. Και βλέπω τον Κωστίκο να μην κάνει Χριστούγεννα εκεί. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, να είστε καλά. Θύρα 4 Μηχανιώνα. Επόμενη γραμμή, χαίρετε. Καλημέρα, Χριστούγεννα. Καλημέρα. Θεωρώ την αλλαγή του Τσάντος λάθος. Βγάζει τον Αθασάκου και βάζει τον Αθανασιάδη για να πεσάρει ψηλά να κάνει το 2-0 και γεια σα. Η άποψή μου. Για τον Μπακαγιόκο με τον Μπαλάφα. Ο
Παλάβα, αν και είναι το που λέμε, νομίζω ότι έχει πάρει τι ευκαιρίε στον ΠΑΟΚ και έχει αποδείξει. Δεν ομιλώ για την είσοδο του Παλάβα, ομιλώ για την έξοδο του Μπακαγιώκο. Είναι το σύστημα που παίζει ο Σάντο που έχει πάνω και δεν πάει να κρατήσει το 0 πίσω. Ενίσχυσε, ρε φίλε, το κέντρο και την άμυνα πίσω. Όχι, φίλε, δεν τα λέει καλά ο Τρέγια. Μια χαρά τα λέω. Έδωσε δικαίωμα στο Θρασίβουλο να εγκατασταθεί στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Αυτό έκανε. Η πρόθεση του προπονητή, συγγνώμη, φίλε μου. Η πρόθεση είναι. Η πρόθεση του προπονητή είναι. Ναι, αλλά δίνοντας στον άλλο προπονητή την ανακούφιση ότι βγαίνει ένας παίκτης πολύ φορμαρισμένος, ανεβαίνει. Κάτσε ρε κόκκινε με τα ουίσκι σου. Ανεβαίνει η άμυνα της αντιπάλου ομάδας, ανορθόδοξα πες, το τρώω στον κόλ. Δεν είναι λάθος. Όχι που μπήκε ο Μπαλάφας. Ωραία, δέχομαι ότι είναι λάθος εγώ. Έτσι, άρα έκανε τη σωστή κίνηση.